Στις 20 Αυγούστου του 1984 γεννήθηκε ένα αγόρι με πανέμορφα μάτια. Μόνο που οι μοίρες εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να απουσίαζαν. Κανείς μας δεν μπορεί να εξηγήσει διαφορετικά γιατί αυτό το αγόρι έπρεπε να γνωρίσει μόνο το σκληρό πρόσωπο της ζωής. Από πολύ νεαρή ηλικία παρουσιάστηκαν τα πρώτα προβλήματα στην υγεία του. Ως 8 χρονών είχε βιώσει ήδη 2 χειρουργία και αποχή από αρκετά τρόφιμα συνηθισμένα στην καθημερινή μας διατροφή. Το 1992 οι γονείς του, ο Ευάγγελος και η Γεωργία Αποστόλου, πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στη Γερμανία για το καλό του Μίλτου. Κάποιο χρωμόσωμα ήταν υπεύθυνο για τις δυσλειτουργίες του οργανισμού και προκαλούσε πολλά σοβαρά προβλήματα στο παιδί. Παρά τα 14 χειρουργεία που έγιναν στη Γερμανία, εκείνος γεννημένος μαχητής τα ξεπερνούσε. Και αυτό ίσως ήταν που τον ωρίμασε από νωρίς και τον έκανε αυτό που ήταν. Ένα παιδί ευγενικό και σεμνό, ευαίσθητο και καλλιεργημένο, γεμάτο σοφία, ηρεμία, καλοσύνη, αλλά και με παράπονο για την αδικία του κόσμου. Κατάφερε και τελείωσε το γυμνάσιο και το λύκειο του Μονάχου. Τελείωσε τη σχολή νοσηλευτικής Κοζάνης. Στη συνέχεια πέρασε το τμήμα ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Ιωαννίνων. Ήταν πανευτυχής, έκανε χιλιάδες όνειρα για το μέλλον, πετούσε. Δυστυχώς, μετά την εξεταστική του δεύτερου εξαμήνου, άρχισε να διαμαρτύρεται για έντονους πόνους. Καλοκαίρι 2012. Κακοήθης καρκίνος του ιερού οστούν. Χημειοθεραπείες, υπερθερμίες, ακτινοβολίες. Μετάσταση στον πνεύμονα. Ο Μίλτος με υπομονή και γαλήνη αντιμετώπιζε όλες αυτές τις δυσκολίες. Πάλευε. Αγωνιζόταν να κρατηθεί στη ζωή, να μην πονέσουν, μην υποφέρουν οι δικοί του άνθρωποι, κι ας υπέφερε εκείνος τόσο. 28 Απρίλη 2014. Γράφει στον προσωπικό του χώρο στο Facebook. Δεν ξέρω πότε θα συμβεί. Εγώ θα παλέψω όμως μέχρι την τελευταία στιγμή για να μείνω κοντά σας. Σας αγαπώ πολύ. 8 Μάη 2014. Ο κύριος Βαγγέλης, ο πατέρας του, όταν διαπίστωσε ότι ο γιος του δεν άντεχε άλλο να παλεύει, βρήκε τη δύναμη και ψιθύρισε στα αυτή του παιδιού του. Μιλτάκι αγόρι μου, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο και ό,τι θέλει ας γίνει. Εμείς είμαστε και θα είμαστε πάντα περήφανοι για σένα. Σε 20 λεπτά περίπου έφυγε με ένα ελαφρύ χαμόγελο και ένα πρόσωπο γαλινεμένο. Πάλεψε γενναία μέχρι την τελευταία στιγμή και κάτι που δεν ήξεραν ούτε οι δικοί του, τα 3 δύσκολα χρόνια με τον καρκίνο, είχε δικτυωθεί με πολλούς καρκινοπαθείς και προσπαθούσε να τους εμψυχώνει. Το διαπίστωσαν οι γονείς του μετά το θάνατό του στο πλήθος των μηνυμάτων που λάμβαναν. Επειδή έζησε τον πόνο, προσπαθούσε πάντα να δίνει αγάπη, να είναι καλός με όλους. Ήταν μια γλυκιά ψυχή. Οι αγάπες του στη ζωή ήταν η Ελλάδα, ο Λουντέμις, το κόμμα, ο Τσέ, τα Γιάννενα και το διαδίκτυο. Ο Μίλτος συμμετείχε σε πολλές ομάδες, είχε γενικά ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο. Η μεγαλύτερη του αγάπη όμως παρέμενε πάντα ο Μενέλαος Λουντέμις. Αγαπούσε τα βιβλία του, εμπνεόταν από αυτά, πίστευε σε έναν κόσμο δικαιοσύνης, ισότητας και ανθρωπιάς. Στις 18 Αυγούστου 2012,
δημιούργησε τη σελίδα Μενέλαος Λουντέμις. Στις 13 Οκτώβρη 2008, την ομάδα Μενέλαος Λουντέμις, απευθυνόμενος σε όσους αγάπησαν τα βιβλία του, να επικοινωνήσει μαζί τους. Να συστήσει το έργο του στους άλλους που δεν το ξέρουν. Από το 2012 και μετά, αρχίζει να πληθαίνει καθημερινά. Σήμερα η ομάδα αριθμεί 4.000 μέλη και συνεχώς προστίθενται νέα. Οι απαντήσεις των μελών στο ερώτημα «Τι είναι αυτό που μας έκανε να αναζητήσουμε το Λουντέμις στο Facebook και ζητήσαμε να γίνουμε μέλη της ομάδας» περιγράφουν τη σημασία και την απήχηση του εγχειρήματος του Μίλτου. Εγώ διάβασα ένα ποίημα του Λουντέμι σε κάποια άλλη σελίδα και αποτύπωνε πλήρως τη συναισθηματική μου κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Ό,τι ήξερα μέχρι τότε για το Λουντέμι ήταν όσα λίγα είχα μάθει στο σχολείο και νόμιζα ότι ήταν συγγραφέας παιδικών βιβλίων, μόνο και γι' αυτό το λόγο εξεπλάγιν με εκείνο το ποίημα. Μετά διάβασα και δεύτερο και τρίτο και μου άρεσαν εξίσου και εκείνα. Από καθαρή περιέργεια και ενδιαφέρον λοιπόν, ζήτησα να γίνω μέλος της ομάδας. Καλή ερώτηση και αλήθεια δεν έχω ιδέα γιατί. Θα μπορούσα απλώς να μείνω στο να διαβάσω τα βιβλία που έχω στη βιβλιοθήκη μου ή να την εμπλουτίσω με άλλα του Λουντέμι που δεν έχω. Ίσως για να είναι το σκότωμα του χρόνου στο Facebook πιο ονειρικό. Ίσως για να δούμε το Λουντέμι και μέσα από τα μάτια άλλων ανθρώπων άγνωστον, ώστε να τον δούμε και εμείς αλλιώς και να εξερευνήσουμε άλλες πτυχές του έργου του. Ο Μενέλαος Λουντέμις για τη δική μου γενιά και για μένα προσωπικά υπήρξε ο σύντροφος της εφηβείας. Αυτός που υποστήριζε το ίδιο επάξια την επαναστατική ορμή της Νιώτης και την ευαισθησία που αντιπροσωπεύει τα Νιάτα και αν είσαι τυχερός σου μένουν και τα δύο μεγαλώνοντας. Στη σελίδα ήρθα από νοσταλγία, αλλά και επειδή σκέφτηκα πως θα έχω την ευκαιρία να θυμηθώ ό,τι είχα ξεχάσει, να απολαμβάνω ό,τι δεν γνώριζα για τον Λουντέμι, να νοσταλγήσω τόσο όσο να σπεύσω να ξαναδιαβάσω τα έργα του που είναι τόσο επίκαιρα. Τελικά όλα όσα σκέφτηκα συνέβησαν και αν είμαι τυχερή, επιβεβαιώνεται από το ότι η Νιώτη μου συχνά νύρεται στη σελίδα του Λουντέμι. Ευχαριστώ πολύ το Μίλτο. Όσον αφορά εμένα, για ένα πολύ απλό λόγο. Ο Λουντέμις και οι ήρωές του διαμόρφωσαν ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου. Διάβασα το πρώτο βιβλίο στην εφηβεία μου και από τότε κάθε φορά που θέλω να νιώσω λίγο περισσότερο άνθρωπος, πηγαίνω στη βιβλιοθήκη και παίρνω στην τύχη ένα από τα βιβλία του. Το διαβάζω για πολλωστή φορά και νιώθω την κάθαρση για μια μαγική στιγμή. Επόμενο λοιπόν ήταν, όταν είδα ότι υπήρχε σελίδα για το Λουντέμι, να σπεύσω να γίνω ένα κομμάτι της κι εγώ και μαζί με τα άλλα μέλη να περιμένουμε οι κερασιές να ανθίσουν και φέτος και μαζί με το Μίλτο να μετράμε τ' άστρα, ελπίζοντας το ρολόι του κόσμου να μην χτυπήσει μεσάνυχτα. Ευχαριστώ το δημιουργό της σελίδας. Είναι ένα πνευματικό αποκούμπι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Ο Μίλτος, με αυτή του την πρωτοβουλία, φύτεψε βαθιά σπόρους στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.
θα συνεχίσει να υπάρχει και να μνημονεύεται, μα ταυτόχρονα να μας παραδειγματίζει. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε έστω και διαδικτυακά, θα τον θυμόμαστε για πάντα με αγάπη και απέραντο σεβασμό, ως μαχητή, με καλλιέργεια και αξιοπρέπεια, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ας αναπαύεται η ψυχή σου, Μίλτο. Εμείς θα συνεχίσουμε να μετράμε τα αστέρια για να γράψουμε το δικό μας παραμύθι για έναν κόσμο ειρηνικό, αδερφωμένο. Έναν κόσμο ανθρωπιάς, δικαιοσύνης και ισότητας. Πήχτωσε το βράδυ. Λιγόστεψε και ο αχός απ' τα κυπαρίσια. Ανάψαν οι λαμπάδες του ουρανού. Όλα ήταν γάλα, γάλα, λουλάκι και σπίθες. Το ποτάμι μουρμούριζε μες στον ύπνο του κρυφά παραμιλητά. Το παιδί εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκε. Ολόκληρο το βράδυ έγραφε το πιο πικρό, το πιο μεγάλο του παραμύθι. Την αυγή ξεκίνησε. Ήταν παρηγορημένο. Είχε καταφέρει όλη τη νύχτα να μετρήσει τ' άστρα. Να τα μετρήσει όλα. Σιγά σιγά. Ένα-ένα. Όλα. Και τα βρήκε σωστά.